Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στους αμπελόκηπους. Οι αμπελόκηποι μετέχουν τη φετινή σεζόν στο δεύτερο όμιλο της γάμα κατηγορίας. Και στα 6 μάτς, στις 6 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, οι αμπελόκηποι είχαν το ρεπό τους στην πρώτη αγωνιστική και στα 5 μάτς που έδωσαν είχαν 4 νίκες και μία ήττα από τον Ζέφυρο εκτός έδρας. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας, για τον στόχο των αμπελοκήπων στο πρωτάθλημα όταν ξαναρχίσει και για τη διακοπή του πρωταθλήματος, τον προπονητή της ομάδας, τον Παναγιώτη Τσορμπατζόγλου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τον αρχηγό των αμπελοκήπων, τον Γιώργο Ανδριόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, coach, να ξεκινήσουμε. Κάνοντας τον απολογισμό, είσαι ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Είχατε 4 νίκες και μία ήττα με το Ζέφυρο εκτός έδρας με 3-0. Ναι, εμείς προλάβαμε και κάναμε, ας πούμε, 5 παιχνίδια μαζί με το ρεπό 6 αγωνιστικές. Στο διάστημα αυτό, όπως είπατε, κάναμε 4 νίκες και μία ήττα εκτός έδρας. Και τώρα παίζαμε με τον πρώτο της βαθμολογίας, πριν τη διακοπή δηλαδή, η επόμενη αγωνιστική. Τα ηλίσια 2004. Τα ηλίσια 2004, όπου έχουμε 3 βαθμούς διαφορά. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαμε, γιατί θεωρητικά βγάλαμε ένα σχετικά δύσκολο πρόγραμμα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα για να μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, δηλαδή για να πούμε ότι είμαστε, ας πούμε, τις καλές ομάδες δυνατές ή όχι. Είναι μια κατηγορία αυτή όπου δεν μπορούμε να προδικάσουμε τόσο πολύ τα αποτελέσματα και την πορεία μιας ομάδας, αφού εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες αυτό. Η νίκη δηλαδή, η πορεία στο πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη σου θητεία στους αμπελόκηπους, coach. Ναι, ναι, είμαι δεύτερη χρονιά. Και η πρώτη βέβαια ήταν κουτσή χρονιά, δηλαδή βιαίως μας σταμάτησαν, έγινε διακοπή, ας πούμε. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά. Φέτος νομίζω ότι από την εμπειρία που είχα και εγώ από πέρυσι στην ομάδα καταφέραμε και κάναμε ένα καλύτερο προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας και λόγω και της δυναμικής του ομίλου θεωρώ ότι μπορούμε να ελπίζουμε και να είμαστε μια καλύτερη μοίρα τη φετινή χρονιά. Εάν και εφόσον βέβαια έτσι συνεχιστεί και ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Γιώργο, ποιος είναι ο στόχος των αμπελοκήπων τη φετινή σεζόν, δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ξεκινήσατε με στόχο? Στη γάμα κατηγορία όλων ο στόχος είναι να ανέβουμε. Και εμείς αυτό είναι, να ανέβουμε κατηγορία θέλουμε. Δεν είναι δύσκολο τώρα, είναι λίγες ομάδες. Είναι αρκετά εφικτό. Εσύ από τη δική σου πλευρά πώς κρίνεις? Εγώ κρίνω ότι η ομάδα είναι από τις καλύτερες χρονιές της σε υλικό. Είμαι και χρονιά στην ομάδα και όταν δεν ήμουν να την παρακολουθούσα. Είναι από τις καλύτερες χρονιές σε υλικό και ο προπονητής είναι πολύ καλός. Και το πιστεύουμε πάρα πολύ όλοι. Το κλίμα μεταξύ σας, είστε μια παρέα, μια οικογένεια? Με πολλούς είμαστε χρόνια φίλοι και συμπαίχτες. Και τα παιδιά που έχουν έρθει έχουν προσαρμοστεί πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ καλά. Φοβερό κλίμα. Coach, παρουσίασέ μας το ρόστερ των αμπελοκήπων. Αποτελείται από νεαρούς συν κάποια έμπειρα παιδιά? Ναι, νομίζω ότι όλες οι ομάδες σε αυτή την κατηγορία λίγο πολύ έτσι βαδίζουν σε θέμα ρόστερ. Βέβαια εμείς από πέρυσι κοιτάξαμε από το Γενάρη περισσότερο να κάνουμε κάποιες κινήσεις και δίνουμε κάποιες προτεραιότητες στην επιλογή που θα κάνουμε για τους ποδοσφαιριστές. Αυτές οι προτεραιότητες μας είναι να έχουν όρεξη τα παιδιά, να έχουν συνέπεια στην προπόνηση, να έχουν συνέπεια στους αγώνες. Στην αρχή της περσινής χρονιάς αντιμετωπίσαμε πολλά τέτοια προβλήματα και γι' αυτό από το Γενάρη και μετά νομίζω ότι κάπως το διορθώσαμε και συνεχίζοντας φέτος με λίγες προσθήκες, ναι μεν, αλλά αυξήσαμε τον αριθμό του ρόστερ έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίσαμε την περσινή χρονιά, στην αρχή τουλάχιστον της χρονιάς. Τώρα νομίζω ότι τα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα δεν ξέρω αν
είναι όλη η ομάδα για να παίξει στο παραπάνω επίπεδο το ρόστερ της. Αλλά σίγουρα τα παιδιά έχουν όρεξη, έχουν διάθεση και δείχνουν μια συνέπεια στις δραστηριότητες της ομάδας. Και όπως είπε και ο Γιώργος, έχει η ομάδα μια ταυτότητα, γιατί είναι πολλά παιδιά χρόνια στην ομάδα και αυτό μας έχει κάνει, τους έχει κάνει περισσότερο, γιατί και εγώ μπήκα στη δικιά τους την παρέα, μια παρέα, μια οικογένεια, και λειτουργούμε με στήριξη ο ένας τον άλλον σε διάφορα θέματα, έτσι και ποδοσφαιρικά πάνω απ' όλα, αλλά και διάφορα άλλα θέματα. Γιώργο, την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, πετύχατε μια μεγάλη νίκη πενός ένα δυνατού αντιπάλου, του Τριφυλιακού, με 4-2. Πες μας έτσι για το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί την τελευταία νίκη είχαμε πάρει φορά από τον προηγούμενο αγώνα. Κάναμε πολύ δύσκολη ανατροπή στο τελευταίο λεπτό με τον Άριον. Και είχαμε πολύ καλή ψυχολογία, ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι όλη τη εβδομάδα. Και είναι και η μέρα, αν σε πάει η μέρα και σου βγαίνουν όλα. Και οι αντίπαλοι δεν ήταν τόσο καλοί εκείνη την ημέρα, πιστεύω. Δηλαδή, σίγουρα έχουν κάνει και πολύ καλύτερα μάτς. Τους πετύχαμε καλά, πετύχαμε και εμείς να ήμασταν πολύ καλοί και προηγούμασταν εύκολα στο πρώτο ημίχρονο. Και έτσι πήγε όλο το μάτς. Και κάναμε μια όχι τόσο εύκολη νίκη, επειδή ήταν δύσκολος αντίπαλος, αλλά με βάση την ατομικότητά σου ήταν εύκολη. Coach, είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών, από την αγωνιστικότητα των ποδοσφαιριστών μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, από τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις? Ναι, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι φέτος αντιμετωπίζουμε το πρωτάθλημα πιο σοβαρά. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, όχι μόνο στην 11η, γενικότερα στην 20η των παιχτών που απαρτίζουν την αποστολή της ομάδας από Κυριακή σε Κυριακή. Καταφέραμε φέτος και έχουμε βάλει παιδιά που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή και νομίζω ότι στους 5 πρώτους αγώνες, 6 μαζί με το κύπελο που παίξαμε, δεν χρησιμοποιήθηκαν τόσο πολλοί παίχτες με πάρα πολλές αλλαγές από Κυριακή σε Κυριακή που κάναμε την προηγούμενη χρονιά. Βέβαια, είναι αυτά προβλήματα της κατηγορίας, είναι δεδομένα, ξέρουμε ότι θα τα βρούμε. Υπάρχουν πολλοί παίχτες, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι από επαρχία, κάποιοι που θα λείπουν για λόγους δουλειάς, κάποιοι που θα λείπουν για λόγους αναψυχής, κάποιοι που θα λείπουν με τραυματισμούς ή με τιμωρίες. Και γι' αυτό σας είπα και πριν, το πρώτο μας μέλημα από πέρυσι το Γενάρη και φέτος το καλοκαίρι ήταν να φτιάξουμε ένα ρόστερ ικανοποιητικό και σε αριθμό και σε ποιότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε αυτές τις απουσίες. Έχει ιδιαιτερότητες το πρωτάθλημα, έχει ιδιαιτερότητες γενικότερα φέτος και πέρυσι η χρονιά. Έχουν αυξηθεί οι αλλαγές, οπότε πρέπει να πορευτούμε και με αυτές τις συνθήκες και γι' αυτό έχουμε κάνει, όπως σας είπα, έχουμε φτιάξει αυτό το ρόστερ. Να ρωτήσουμε, δεδομένου ότι είναι πολλές ομάδες στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, υπάρχει πρόβλημα με τις ώρες προπονήσεων? Τι ώρα κάνει η προπόνηση η ομάδα? Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε το γήπεδο στην Κυψέλη, έχουμε 2 ώρες, μισό γήπεδο μαζί με την Πέρα Κλουμπ. Στο σύνολο των ομάδων νομίζω ότι είναι 8 στην Κυψέλη και άλλες τόσες είναι στο γήπεδο του Ρουφ και άλλες τόσες ακόμα στο γήπεδο του Κολονού. Αυτό ήθελα να το αναφέρω, είναι ένα πρόβλημα. Το γηπεδικό είναι έντονο πρόβλημα για την ειδική σας ομάδα. Σίγουρα, ναι. Το γηπεδικό είναι πρόβλημα όχι μόνο για εμάς, είναι για όλες τις ομάδες του Δήμου της Αθήνας. Αναγκαζόμαστε και είμαστε σε 3 γήπεδα, σχεδόν 24-25 ομάδες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται και στα αποτελέσματα, φαίνεται και σε βάθος χρόνου, ότι έχουμε μόνο μία ομάδα αυτή τη στιγμή σαν Δήμος Αθήνας στο Α τοπικό, 4-5 ομάδες που είναι στο Β τοπικό και οι υπόλοιπες όλες οι ομάδες είναι στο Γ τοπικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα μάλλον που μας έχει οδηγήσει όλες τις ομάδες το πρόβλημα του γηπέδου. Συν ότι δεν υπάρχει στήριξη, βέβαια, όπως νομίζω ότι δεν υπάρχει στήριξη και
από άλλους δήμους, αλλά λίγο πολύ κάποιος δήμος θα βοηθήσει μια ομάδα που είναι μόνη της στο δήμο. Στην Αθήνα δεν υπάρχει στήριξη, είτε οικονομική είτε έμπρακτη στήριξη σε υλικό ή το οτιδήποτε άλλο στις ομάδες, σε σωματεία. Όλα τα σωματεία προσπαθεί το καθένα από μόνο του να λύσει τα προβλήματα είτε της προπόνησης, είτε του υλικού, είτε του οικονομικού θέματος. Θα μπορούσαν να γίνουν σίγουρα κάποιες προσπάθειες από το Δήμο. Πρέπει να δοθούν κάποιες προτεραιότητες στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα και κατ' επέκταση στο ποδόσφαιρο, για να μπορέσει, ας πούμε, να έχει και ο Δήμος στο κομμάτι του ποδοσφαίρου μια ανωδική πορεία. Γιατί τώρα, όπως σας είπα, αναγκαζόμαστε περισσότερες ομάδες της Αθήνας είτε να φιλοξενούμαστε σε γήπεδα που δεν είναι της γειτονιάς μας. Δηλαδή, εμείς σαν αμπελόκηποι στην Κυψέλη είμαστε φιλοξενούμενοι. Πέρα κλουμπ είναι φιλοξενούμενοι. Δεν είναι στη γειτονιά μας. Είτε και αυτό φέρνει το αποτέλεσμα να είμαστε πάρα πολύ χαμηλά οι ομάδες της Αθήνας σε κατηγορίες, σε ερασιτεχνικές και χάνει την έγκλη του και ο Δήμος στο αθλητικό κομμάτι. Γιώργο, τη δική σου άποψη ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός των αμπελοκήπων για το θέμα του γηπέδου. Ότι να κάνουμε το γήπεδο είναι πολύ δύσκολο. Ότι τώρα, κάνετε προπόνηση από γήπεδο σε γήπεδο, έτσι. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, είχαμε μία ώρα και ένα τέταρτο προπόνηση. Τώρα έχουμε μία ώρα max. Και σε μία ώρα. Τι να κάνεις σε μία ώρα. Έλατε, μέχρι να μπεις να σταθείς, δεν έχεις προλάβει να κάνεις τίποτα. Και σε μισό γήπεδο, Γιώργο. Και σε μισό γήπεδο. Μία ώρα σε μισό γήπεδο. Μία ώρα σε μισό γήπεδο μέσω πανδημίας. Και δεν μπορούσατε να αλλάξετε και στα αποδυτήρια, έτσι. Ναι, αλλάζαμε στα αυτοκίνητά μας, στο πάρκινγκ έξω, στο μπάγκο. Δηλαδή, άμα έρθει ένας που είναι ντυμένος με τα ρούχα της δουλειάς του, θα έρθει να αλλάξει το μπάγκο. Θα χάλασουμε λίγο χρόνο. Πάει, είναι σίγουρα μια ώρα. Μια ώρα και κάτω είναι η προπόνησή μας. Τρεις φορές την εβδομάδα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Κάνουμε και μία στην ΕΠΟ, στο γήπεδο της ΕΠΟ. Και μας βοηθάει αρκετά αυτό στους παίχτες. Διπλό πότε γίνεται, δηλαδή το τελευταίο διπλό ας πούμε πριν τον αγώνα, να μπορεί ο coach να... Διπλό γίνεται στο μισό γήπεδο, ό,τι και να έχει. Πάντα. Είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα αυτά, όλες οι ομάδες, όχι μόνο εμείς. Πάλι, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη δικιά μας. Ναι, είχα πάει και στην Περακλούπ και μου είχαν αναφέρει. Είναι όλες οι ομάδες και ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας που υπάρχουν και αυτοί αντικειμενικά προβλήματα. Δηλαδή, εκτός από τις συνθήκες προπόνησης του χώρου που λέτε μισό γήπεδο, είναι και οι συνθήκες, οι εξωγενείς, είναι οι χώροι που μπορούμε να αλλάζουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ακόμα και στην ΕΠΟ που ερχόμαστε να κάνουμε την προπόνησή μας. Πάλι σε εξωτερικό χώρο αναγκαζόμαστε να αλλάζουμε. Σε εξωτερικό χώρο πολλές φορές κινδυνεύουμε για την υγεία, έτσι, γιατί όταν είσαι υδρωμένος μετά την προπόνηση... Και οι παίκτες στα αμάξια δηλαδή, τουλάχιστον, αλλάζουν... Τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει μια πρόβλεψη έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της προπόνησης ή του αγώνα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και περισσότερους και καλύτερους ποδοσφαιριστές στην Αθήνα. Γιατί τώρα μια ομάδα η οποία δεν είναι αποφασισμένη ή δεν υπάρχει δυνατότητα να ξοδέψει κάποια χρήματα για να προσελκύσει είτε με κάποιο πριν είτε με κάποια αμοιβή κάποιους ποδοσφαιριστές, είναι ακόμα πιο δύσκολο με αυτές τις συνθήκες να τον πείσεις να έρθει στην ομάδα σου. Γιώργο, θα ήθελα και την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Πώς είναι ως ποδοσφαιριστής εσύ. Στην κατηγορία μας ειδικά δεν υπάρχουν πολλοί φιλαθλοί. Τουλάχιστον να μπορούν οι φίλοι... Γονείς, οι φίλοι... Αυτό. Εντάξει, είναι δύσκολο. Να πανηγυρίσεις ένα τέρμα, να το πανηγυρίσεις με τους φίλους σου, να το αφιερώσεις στους φίλους σου. Είναι πολύ διαφορετικά όλα μέσω πανδημίας, σίγουρα. Και εμείς θέλουμε τον κόσμο, θέλουμε να φωνάξουν υπέρ μας, να φωνάξουν κατά μας. Είναι πιο ωραίο έτσι σίγουρα και είναι ένα μείον φέτος αυτό. Η εικόνα του πρωταθλήματος, είσαι ευχαριστημένος από το φετινό πρωτάθλημα, από την εικόνα του πρωταθλήματος, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, είναι δυνατό. Είναι ανταγωνιστικό βέβαια και εμείς, όσο ξέρω δηλαδή από τις ομάδες που έχουμε παίξει, είναι αρκετά ανταγωνιστικές, αρκετά, ναι. Από τις 5 ομάδες που αντιμετωπίσατε φέτος,
Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Ήταν ο Ζέφυρος στον οποίο... Δεν θεωρώ ότι ήταν ο Ζέφυρος, γιατί εκεί ήμασταν πολύ άτυχοι σαν... Δηλαδή... Τι συνέβη δηλαδή σε εκείνο το μάτς και γνωρίσατε την ήττα, Γιώργο? Στο ημίχρονο που ήμασταν καλοί, το δεύτερο, που ήμασταν και πίσω στο σκορ, κερδίσαμε ένα πέναλτι να ισοφαρίσουμε, χάνουμε το πέναλτι, στην αντεπίθεση τρώμε κόκκινη, στην επόμενη επίθεση των αντιπάλων τρώμε κόκκινη και κάνουμε πέναλτι, όχι πέναλτι, κάνουμε φάουλ, κόκκινο τερματοφύλακας και φάουλ, και τρώμε και γκολ. Και εντάξει, γίνανε τρία στραβά σε 5 λεπτά και χάσαμε το μάτς. Υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία σε εκείνο το μάτς, Γιώργο? Όχι, δεν μπορώ να πω. Έκανε λάθη, αλλά έκανε και υπέρ μας λάθος. Δηλαδή, δεν μας έδωσε ένα πέναλτι και μας έδωσε το επόμενο που πιστεύω δεν ήταν. Αλλά εντάξει, δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία, γιατί είναι πιο απειρή ακόμα και από τους παίχτες που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο, στη γάμα κατηγορία. Έχουν σίγουρα λιγότερα παιχνίδια. Πολλές φορές το ξεχνάμε, αλλά είναι άπειροι και κάνουν λάθη. Όλοι κάνουν. Και ποια ήταν, έτσι Γιώργο, να καταλήξουμε, η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε ή ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τις 5 ομάδες που... Πιο δύσκολος αγώνας που κερδίσαμε ήταν ο Αριώνας. Θεωρητικά, πιστεύω ο Τριφυλιακός βάση μονάδων ήταν καλύτερη η ομάδα. Αλλά όπως είπα δεν απέδωσε όσο ήθελε και εμείς αποδώσαμε πολύ καλά και γι' αυτό κερδίσαμε. Κότς, τη δική σου άποψη για το φετινό πρωτάθλημα, την εικόνα του πρωταθλήματος, ναι, και ότι διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Είσαι ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, ως διοργάνωση πρώτων? Αυτό με τους φιλάθλους, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι κάτι το οποίο εμείς τι είχαμε, τι χάσαμε. Δηλαδή δεν είχαμε γεμάτο γήπεδο, δεν στηριζόμασταν, ας πούμε, στη δυναμική της κερκίδας μας, ας πούμε, για την ομάδα. Βέβαια, να πω πάνω σε αυτό και στο θέμα του κορονοϊού, ότι όλες οι ομάδες κάναν μια προσπάθεια και τηρούσαν αυτά που μας λέγανε. Το υγειονομικό πρωτόκολλο, έτσι. Το υγειονομικό πρωτόκολλο, βέβαια. Και ήταν όπως έπρεπε να ήταν. Δηλαδή, νομίζω ότι στους χώρους του ποδοσφαίρου, εκεί που διεξάγονταν ο αγώνας, αυτά που έπρεπε να κάνουν οι ομάδες τα κάνουν. Τώρα στους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή στα κάγκελα απ' έξω και όλα αυτά, είναι κάτι που φεύγει από τον έλεγχο μιας ομάδας και νομίζω ότι εκεί πέρα χάθηκε και το παιχνίδι που λέγαμε για το ποδόσφαιρο, για τον κορονοϊό. Και έτσι ήρθε και η διακοπή. Εντάξει, είναι δύσκολο να ελεγχθεί βέβαια, αυτό είναι κατανοητό, αλλά ήταν αυτό ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Τώρα για το επίπεδο του πρωταθλήματος, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ομάδες στον όμιλό μας οι οποίες είναι τα φαβορή, ξεκάθαρα φαβορή δηλαδή, βάση ρόστερ, είναι τα Ηλίσια και ο Τριφυλιακός. Και από εκεί και πέρα είμαστε 5 ομάδες, ενδεχομένως και 6, που μπορούμε να διεκδικήσουμε βαθμούς ή βαθμό παντού και να είμαστε και στις διεκδικήτριες για μια θέση στην άνοδο. Όπως σας είπα, είναι ένα πρωτάθλημα, όσο χαμηλώνεις τις κατηγορίες, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να βγάλεις φαβορί, γιατί είναι πολύ παραγωγικός το θέμα νίκη και το θέμα πορείας του πρωταθλήματος. Εξαρτάται από πολλά, τι αποσύσεις μπορεί να έχει κάθε ομάδα, πώς θα είναι η μέρα της. Παίζουμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, δηλαδή παίζουμε 9 η ώρα το πρωί, ξεκινάμε. Αυτό για κάποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας στο να λειτουργήσουν στον αγώνα. Για κάποιους μπορεί να τους βολέψει. Παίζουν ρόλο οι έδρες. Για μας φέτος είναι πάρα πολύ σημαντικό που είμαστε η μοναδική όμιλη, η μοναδική ομάδα στον όμιλο που παίζουμε στην Κυψέλη. Γιατί έχουμε μια δυναμική μέσα στην Κυψέλη. Στα εντός έδρας μπορούμε σίγουρα να το εκμεταλλευτούμε. Φάνηκε αυτό λίγο και από τα πρώτα παιχνίδια. Να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν σε έναν όμιλο που χρησιμοποιούσαμε 5 ομάδες σαν έδρα την Κυψέλη, οπότε έχανε λίγο την ουσία του το εντός έδρας, εκτός έδρας, γιατί παίζαμε πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στην αλληλεπίδραση. Φέτος τα εντός έδρας παιχνίδια είμαστε μόνο εμείς σαν γηπεδούχοι στην Κυψέλη. Οπότε είναι οι ποδοσφαιριστές, οι δικοί μου το γνωρίζουν αυτό το γήπεδο, κάνουν εκεί προπόνηση, κάνουν εκεί όλους τους αγώνες και είναι ένα υπέρ μας αυτό. Τώρα γενικότερα για την εικόνα του πρωταθλήματος,
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες θα έχουν ευκαιρίες. Με την εικόνα που σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ναι. Coach. Νομίζω ότι η πιο δυνατή ομάδα που είδα κι εγώ φάνηκε από τη σιγουριά των παιχτών, ας πούμε, που είχαν ακόμα και αν ήταν πίσω στο σκορ, ήταν ο Τριφυλιακός. Είχαν μια υπεροχή μέσα στο γήπεδο μαζί, παρόλο που βρέθηκαν σε κακή ημέρα, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, τις ευκαιρίες τους ή τις προϋποθέσεις ευκαιριών που είχαν. Και σίγουρα την πιο δύσκολη νίκη που κάναμε, όπως είπε και ο Γιώργος, ήταν ο Αρίωνας, και ο Αρίωνας πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εκεί ήταν και το θέμα τύχη που ήταν λίγο υπέρ μας. Ισοφαρίσαμε στο 80 και προηγηθήκαμε στις καθυστερήσεις του Βερολίνου και πήραμε μια δύσκολη νίκη. Γιώργο, το μείον στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας είναι αυτό που ανέφερε και ο coach, κάποια παιχνίδια που διεξάγονται πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή Κυριακή 9 η ώρα το πρωί ή Κυριακή 10 η ώρα το πρωί. Πώς είναι, εσύ που είσαι ποδοσφαιριστής, πώς είναι να παίζεις 9 η ώρα το πρωί παιχνίδι? Είναι πολύ δύσκολο. Το οποίο πρέπει να το κερδίσεις αυτό το παιχνίδι, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο για τον εξής λόγο. Είμαστε ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές. Πάμε για να ευχαριστηθούμε στον αγώνα. Και μας ευχαριστούν και άλλα πράγματα, όπως να διασκεδάσουμε το βράδυ έξω κτλ. Και αυτό είναι δύσκολο να το συνδυάσεις με τις 9 ώρα το πρωί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα και η μέρα που μπορεί να βγει να είναι το Σάββατο. Να μην βγει, τι να του πούμε, όχι, δεν γίνεται. Και πρέπει να συνδυαστεί αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο άμα παίζεις 7 ώρα το πρωί και χωρίς να έχεις δουλέψει και στο σπίτι σου να είσαι, χωρίς να έχεις βγει, 7 ώρα το πρωί να ξυπνήσεις για να πας να κερδίσεις έναν αγώνα με κάποιους που θέλουν να κερδίσουν για αυτόν τον αγώνα, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κανείς δεν παίζει 9 ώρα. Ποτέ. Πουθενά. Ούτε τα παιδάκια δεν τα βάζουμε να παίζουν 9 ώρα. Γιώργο, την άποψή σου και για τον όμιλο, το δεύτερο όμιλο στο οποίο μετέχετε. Όπως είπαμε, πρώτα είναι τα Λύσια 2004 με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο Ζέφυρος με 13 και ο Τριφυλιακός και μετά είστε εσείς με 12 βαθμούς. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα κυνηγήσουν την άνοδο στη Β' Αθήνας μαζί με τη δική σας ομάδα και την άποψή σου για τον Όμιλο? Τώρα μετά τη διακοπή, βέβαια δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση θα είναι όλες οι ομάδες που θα παρουσιαστούν. Δηλαδή, μπορεί η καλύτερη ομάδα στον Όμιλο, οι παίχτες να μην μπόρεσαν να προπονηθούν γιατί δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες και να μην μπορεί να κερδίσει π.χ. Γιώργο, με την εικόνα που σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μέχρι τη διακοπή, είπαμε, οι δύο σίγουρα είναι, και εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή, είναι ο Τριφυλιακός και τα Ηλίσια. Ο Ζέφυρος βαθμολογικά φαίνεται ότι θα συνεχίσει έτσι. Έχει πάρει καλές νίκες. Ο Αρίωνας. Και ο Αρίωνας, ουσιαστικά πολύ ήταν βαθμό που είχε, νομίζω ήταν η δικιά μας που του κερδίσαμε και αυτός είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θα παλέψετε υπόλοιποι, ας πούμε, έτσι. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ φέτος ότι το πρωτάθλημα είναι επίσης όρις ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, πέρσι, αν θυμάται κάποιος την περσινή κατηγορία μας, είχαμε ομάδες, τρεις ομάδες που ξεχώριζαν πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μαζί τους ή την άνοδο. Ήταν πάρα πολύ καλές, εκτός κατηγορίας γάμα. Πιο πάνω κατηγορίας ρόστερ, σίγουρα. Φαίνεται και στις πορείες που κάνουν φέτος και όλες. Είναι όλες πάνω από τη μέση. Coach, έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα φυσικά στα παιδιά να το τηρούν. Τώρα πώς θα το τηρούν, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη και αυτό που είπαμε και με τον Γιώργο, ότι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα παρουσιαστούν οι ομάδες με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Ναι, όλα αυτά είναι ερωτηματικά τώρα, έτσι, στην κατάσταση που είμαστε. Τώρα εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που λίγο πολύ όλοι λένε, ας πούμε, δίνουμε κάποιο πρόγραμμα. Τώρα με την τεχνολογία, μπορεί να υπάρξει έλεγχος αν, αυτό δεν θέλω να πω. Παράδειγμα, ο Γιώργος τηρεί το πρόγραμμα ή και οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής ομάδα το τηρεί. Με την τεχνολογία υπάρχει ένα σχετικός έλεγχος. Βέβαια, εμείς στο επίπεδο το ερασιτεχνικό, νομίζω ότι αν βάλουμε μια πίεση μεγαλύτερη στον ποδοσφαιριστή, έτσι ώστε να κάνει κάποια πράγματα, εκεί θα το χάσουμε κιόλας.
Οπότε εμείς προσπαθούμε να τον ελέγξουμε, ναι, με τον τρόπο μας, αλλά χωρίς να τον αποθαρρύνουμε για να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μαζευόμαστε στο γήπεδο, όχι μαζευόμαστε, έρχονται κάποια παιδιά στο γήπεδο της ΕΠΟ 2-2 και κάνουν κάποιες ασκήσεις, χωρίς μπάλα οι περισσότερες, για ενδυνάμωση, με το τρέξιμο, και εμείς είμαστε εκεί πέρα, ας πούμε, και περπατάμε, κάνουμε και εμείς την ατομική μας άθληση. Πάντα ακολουθάμε τα πρωτόκολλα και τους νόμους, αυτά που μας λένε, και νομίζω ότι θα είμαστε, τουλάχιστον στο θέμα συντήρησης, σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με τους αντιπάλους. Βέβαια, αυτό δεν έχουμε εικόνα το τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες, οπότε θα δείξει μετά την επανέναρξη, και εφόσον γίνει αυτή η επανέναρξη που υπόθητη, σε τι επίπεδο θα είμαστε. Γιώργος, αρχηγός των Αμπελοκήπων, έτσι, παρουσίασέ μας, έτσι, το ρόστερ της ομάδας. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας, ποιοι είναι οι σκόρερ της ομάδας, ποιοι είναι τα αστέρια της ομάδας. Το ρόστερ της ομάδας, από τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας μας είναι ο Μάρκος, ο Γιώργος, είναι χρόνια στην ομάδα. Σε πολλές στιγμές σωτήριος στις αποκρούσεις του, και φέτος έχει κάνει και πολύ καλή προσπάθεια, κάνει και μόνος προπονήσεις, είναι πολύ καλή στήριξη. Μετά είναι η αρχηγή, είμαι εγώ, είμαι ο Τοπάλης ο Θάνος, ο Γιώργος ο Κίτσος, που είναι και αυτοί χρόνια στην ομάδα, την πονάνε την ομάδα, παίζουν για την ομάδα. Τα κανόνια. Τα κανόνια. Έχουμε ένα μεγάλο κανόνι. Το καλό μας το κανόνι. Είναι ο Γιώργος ο Βουρλής. Είναι πραγματικά θεόσταλτος ο Γιώργος, γιατί κατά λάθος ήρθε στην ομάδα μας. Κατά λάθος ο coach τον έφερε στην ομάδα. Δεν τον προσέξει η ομάδα. Ο coach με βοήθησε για να έρθει, και είναι πραγματικά με πολύ καλά προσόντα, που άνετα θα μπορούσε να παίξει και μία και δύο κατηγορίες πάνω και να πρωταγωνιστεί και σε αυτές τις κατηγορίες. Σας έχει βοηθήσει δηλαδή φέτος? Πάρα πολύ. Είναι δύσκολα με τη δουλειά του, γιατί όλα τα παιδιά που παίζουν στην ομάδα, πέρα των πολύ μικρών, δουλεύουν. Και εκεί την πατάμε πολλές φορές, με τις παρουσίες στις προπονήσεις, τις παρουσίες στους αγώνες. Μπορεί, ας πούμε, π.χ. τη μία εβδομάδα να έχουμε όλοι μας την επίθεση γεμάτη, να έχουμε 5 παίκτες, να μην ξέρουμε ποιο να βάλουμε, την επόμενη να είμαστε 2, γιατί οι άλλοι δουλεύουν. Και να πρέπει να πορευτούμε έτσι. Είναι δύσκολα. Τα αστέρια της ομάδας. Τα αστέρια, να πω για τους μικρούς της ομάδας, θα πω ότι είναι αστέρια. Mm-hmm. Θα πω για τον Στέλιο Αντολάκη, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι αριστεροπόδαρος, τον έχουμε από μικρό στην ομάδα, για το Ρέτζι. Και αυτός από πολύ μικρό στην ομάδα, νομίζω είναι πιο παλιός στην ομάδα από όλους μας. Τον έχουν φωτογραφίες που πρέπει να είναι 6-7 χρονών. Και τώρα παίζει στην... Δηλαδή αυτός είναι ο αρχαίος, ας πούμε, της ομάδας. Ναι, αυτός έχει περάσει από όλα τα στάδια. Από όλα με όλα τα στάδια. Και ακόμα αγωνίζεται σαν μικρός. Και ακόμα αγωνίζεται μικρός, δεν έχει μεγαλώσει. Τώρα είναι μικρός, ακόμα άλλη μια... Μια χρονιά φέτος είναι, φέτος. Μια χρονιά, τελευταία του. Ποιος άλλος να πω, από τους... Ο πρώτος σκόρερ, Γιώργο, ποιος είναι της ομάδας? Να σας πω ότι νομίζω είναι ο Βουρλής. Ο Γιώργος ο Βουρλής. Μαζί με τον πάλι τον Θάνο. Αν και κεντρικός ο Θάνος, είναι πάντα μες στον γκολ. Πάντα σε όλες τις φάσεις άμυνα επίθεση. Μας βοηθάει πάρα πολύ πραγματικά. Είναι κολόνα της ομάδας. Και Γιώργο, μια που τα λες έτσι όλα ωραία, ποιος είναι το πειραχτήρι, ποιος είναι αυτός που κάνει τις πλάκες? Που κάνει τις πλάκες, που δέχεται, έχουμε παίχτες. Έχουμε μικρούς. Λέγε, δώσε. Και όχι μόνο μικρούς, ναι. Έχουμε και μεγάλους που τους αρέσουν οι πλάκες. Τον Αναστασά, το είπε ο coach, που πραγματικά και όλα τώρα, άμα μου έρχονται στο μυαλό, όλα τα παιδιά κάνουμε πολύ παρέα και κάνουμε... Αυτό
κάνουμε... Δείχνει ότι είστε αυτό που είπαμε πριν, μια παρέα συνέχεια, και μια οικογένεια. Έτσι. Με τον Γιώργο Γκίτσο κάνουμε συνέχεια όλο πειράζει ένα τον άλλον και με άλλους παίχτες. Έχουμε και τον Μικέλ, ένα πιο μικρό παιδί που είναι πάντα ο στόχος μας. Τον πειράζουμε όλη την ώρα. Γενικά η ομάδα, πάντα το κλίμα της είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή και στην ΙΤΑ νομίζω, ειδικά αυτή τη δύσκολη με τις κόκκινες που είχαμε, το κλίμα έφτιαξε μέσα σε μία μέρα. Γιώργο, είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας? Αυτά, όλα αυτά που προανέφερες? Ακόμα δεν έχουμε πετύχει. Αυτό αλλά... μέχρι στιγμής, αυτό θέλω να πω. Αλλά αν πετύχουμε, σίγουρα θα είναι μεγάλος παράγοντας αυτός. Ότι και στα δύσκολα και στα εύκολα είμαστε εκεί και το κλίμα θα είναι πολύ καλό. Coach, τώρα σίγουρα θα σου λείπει το ποδόσφαιρο, έτσι? Δεν είναι τόσο καιρό που δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση. Πώς περνάς το χρόνο που διέθετες για την ομάδα? Ναι, όλοι τώρα προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, έτσι. Νομίζω σε όλους μας λείπει το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που αγαπάμε να κάνουμε. Απέχουμε από αυτό αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το πιο αισιόδοξο σενάριο σε όλη αυτή την κατάσταση για να ξαναλειτουργήσουμε θα είναι μετά τα μέσα Φλεβάρι. Δηλαδή να ξεκινήσουν κάποιοι μαζικοί εμβολιασμοί, τουλάχιστον σε ευπαθείς ομάδες υγειονομικούς που χρειάζεται και είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο. Έτσι ώστε αν υπάρξει μετά μια λογική προσέγγιση στο θέμα, από αυτούς που πρέπει να υπάρξει προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξουν οι αθλητικοί χώροι. Μπήκανε τώρα, βλέπω, σε μια σειρά, δηλαδή από σήμερα νομίζω οι αθλητικοί χώροι, μάλλον επιτρέπονται ξανά οι προπονήσεις για ομάδες της δεύτερης την τάξη κατηγορία στην Ελλάδα, της Super League 2. Οπότε μπήκε σε μια σειρά τώρα αυτό. Εάν σιγά σιγά και σταδιακά ανοίξουν και οι πιο χαμηλές κατηγορίες, να ανοίξουν και για εμάς τους ερασιτέχνες. Και σας λέω, το πιο αισιόδοξο σενάριο θα είναι αυτό να γίνει τέλος του Ιανουαρίου. Θεωρώ μέσα Φλεβάρι μπορούμε να έχουμε ξανά το πρωτάθλημα. Βέβαια πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι όταν αποφασιστεί και αν αποφασιστεί να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις για να ξαναλειτουργήσουμε να ορίσουν και ένα χρονοδιάγραμμα στο πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, θα θεωρώ πιο δίκαιο ή να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα ή να τερματιστεί στον πρώτο γύρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι που είναι μονός ο αριθμός των ομάδων, οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ρεπό. Έτσι. Θα είναι άδικο να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος και να τερματιστεί βία στο ενδιάμεσο πάλι, γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να έχουν κάνει το ρεπό τους. Επίσης, σε ομάδες, σε ομίλους που είναι ζυγός ο αριθμός, πάλι θα έχουν παίξει κάποιες με πιο εύκολους αντιπάλους, άλλες με πιο δύσκολους. Είναι λίγο άδικο να τερματιστεί όπως τερματίστηκε πέρυσι το πρωτάθλημα. Ή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δύο γύρους όπως κανονικά πρέπει να γίνει, όποτε γίνει αυτό, είτε με εμβόλυμες αγωνιστικές, εάν είναι δυνατόν και εφικτό, είτε να τραβήξει το πρωτάθλημα μέσα στο καλοκαίρι, είτε θα πρέπει να τερματιστεί το πρωτάθλημα σε έναν και μόνο γύρο, για να είναι πιο δίκαιο στην τελική του κατάταξη. Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείς εσύ για να προετοιμάσεις την ομάδα, μια ακόμη προετοιμασία για την επανέναξη του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα αποφασιστεί να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες μπαίνουμε στον ίδιο κουβά. Δεν είναι καμιά ομάδα που λειτουργεί τώρα κανονικά, δεν γίνονται ομαδικές προπονήσεις, γίνονται μόνο ατομικές. Οπότε όλες θα μπούμε στον ίδιο κουβά. Θεωρώ πιο σημαντικό να γίνουν κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή όπως έγιναν με τις αλλαγές, 5 αλλαγές στον αγώνα, είναι καλή τροποποίηση, ειδικά στο ερασιτεχνικό, έτσι ώστε να αποφύγουμε τραυματισμούς, δηλαδή με την παραμικρή ενόχληση που μπορεί να νιώθει κάποιος μέσα στον αγώνα, να μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε, παρά το περιθώριο που θα δοθεί για να προετοιμαστεί μια ομάδα. Σίγουρα και 2 εβδομάδες να δοθούν και 3 εβδομάδες να δοθούν, δεν θα μπορέσει ο ποδοσφαιριστής, ο ερασιτέχνης, να έρθει στο επίπεδο που ήταν το Σεπτέμβριο, μετά από καθημερινές προπονήσεις που θα ήταν δυνατός. Γι' αυτό ξαναλέω ότι θα μπούμε όλες οι ομάδες στον ίδιο κουβά, θα είμαστε όλες οι ομάδες απέναντι σε συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ίσες. Η πιο δίκαιη απόφαση που πρέπει να πάρθει
Ποια είναι κατά την άποψή σου, δηλαδή να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα, ολόκληρο το πρωτάθλημα? Εννοείται, αυτό ναι, εννοείται. Ποια ομάδα δεν θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα κανονικά? Θα προλάβουμε όμως τις ημερομηνίες να διεξαχθεί ολόκληρο το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι με λίγο καλή θέληση και μια προσπάθεια περισσότερη από όλους μας, εάν ξεκινήσει το πρωτάθλημα σε ένα λογικό, σε μια λογική ημερομηνία, έτσι μέχρι το Φλεβάρι, νομίζω ότι προλαβαίνουν. Έχουν μικρύνει οι όμιλοι σε αριθμό ομάδων, οπότε σκεφτείτε μια ομάδα τώρα που έχει κάνει 6-7 αγωνιστικές στο Α τοπικό, μπορεί να ολοκληρώσει, έχει ακόμα να παίξει πόσα παιχνίδια, δεν έχει πολλά παιχνίδια ακόμα, γύρω στα 15 παιχνίδια ακόμα. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί με λίγη καλή θέληση, δηλαδή μικρότερη διακοπή ενδεχομένως το Πάσχα, μέσα στο καλοκαίρι να συνεχιστεί επίσης τουλάχιστον τον Ιούνιο το πρωτάθλημα και να φτάσουμε στην ολοκλήρωση σε 2 γύρους. Τώρα το πιο δίκαιο θα ήταν αυτό. Το αμέσως μετά πιο δίκαιο θα ήταν να γίνει ένας ολόκληρος γύρος και να τελειώσει εκεί το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο και αν γίνει, νομίζω ότι κάποιες ομάδες δικαίως θα έχουν παράπονο. Γιώργο, εσένα σου λείπει το ποδόσφαιρο? Βέβαια. Αφού είπαμε ότι είμαστε ερασιτέχνες και το κάνουμε χωρίς να έχουμε κάποιο ουσιαστικό κέρδος, το κάνουμε για ευχαρίστηση. Και πραγματικά λείπει αυτή η ευχαρίστηση. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, εμένα σίγουρα, αλλά και όλων όσων παίζουν. Ευτυχώς έχουμε και βλέπουμε σε αυτή την καραντίνα ποδόσφαιρο. Στην προηγούμενη δεν είχαμε ούτε να δούμε. Βλέπουμε τους παλιούς αγώνες. Τώρα θα ήθελα να μου πεις, Γιώργο, και δύο λόγια για την Ακαδημία. Να μου πεις, γιατί είσαι και μέλος των τμήματων υποδομής, ναι. Να μου πεις πρώτον πόσα παιδιά είναι απαριθμούν τα τμήματα υποδομής της ομάδας. Είναι αρκετά παιδιά, είναι πάνω από 120-130 παιδιά. Mm-hmm. Και πραγματικά και αυτό το κομμάτι είναι υπό αντίξωες συνθήκες. Και αυτό. Με δεδομένο το γηπεδικό, έτσι. Με δεδομένο το γηπεδικό πάντα. Πού γίνονται οι προπονήσεις? Πόση ώρα είναι η προπόνηση του κάθε τμήματος? Οι προπονήσεις γίνονται σε τον μικρό τμήματο, σε ένα γήπεδο 5x5 στον Ελληνορώσιο στην Καρδιδωρή, που εκεί είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Βέβαια εκεί έχει να αλλάχτεί η μοκέτα 10 χρόνια και την αλλάζουμε με δικά μας έξοδα κάθε χρόνο. Κάνουμε τα μπαλώματα εμείς εδώ και 5-6 χρόνια, που δεν υπάρχει ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα να χαλάει λεφτά από τσέπη για να φτιάχνει τα δημόσια γήπεδα. Αυτό είναι σίγουρα μεγάλο μείον. Ευτυχώς έχουμε το χώρο. Έχουμε καταντήσει να λέμε αυτό, ότι ευτυχώς έχουμε το χώρο. Όπως είναι το γήπεδο, όπως και να είναι. Λειτουργήσαν φέτος οι ακαδημίες, δηλαδή οι γονείς έφεραν τα παιδιά τους ή φοβήθηκαν λόγω? Δύο μήνες, ναι, λειτουργήσαν επειδή είναι ανοιχτό άθλημα το ποδόσφαιρο, σε ανοιχτό χώρο γίνεται και δεν φοβήθηκαν σχεδόν καθόλου, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις. Π.χ. έχουμε γονείς που δεν φέρουν τα παιδάκια στους αγώνες γιατί δεν θέλουν να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδάκια. Εντάξει, λέει, τα παιδιά της δικιάς μας προπόνησης, πάει στο καλό να έρθει το παιδί, να κάθεται σπίτι, αλλά με άλλα 15 παιδάκια δεν θέλουν να έρθει σε επαφή. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πάντως στηρούσατε εσείς το υγειονομικό πρωτόκολλο, Γιώργο, έτσι? Βέβαια το τηρούσαμε. Δεν μπορείς να μην το τηρείς και για την ευθύνη που έχεις απέναντι στα παιδιά και για τους γονείς και για το δικό μας το καλό. Αλλά, π.χ. στο γήπεδο που κάνουμε προπόνηση στην ΕΠΟ είναι χωρίς προβολής. Άρα, τους χειμερινούς μήνες, 5 ώρα δεν βλέπουμε να κάνουμε προπόνηση και έχει αναγκαστεί ομάδα και έχει... Και σε περίπτωση βροχής? Σε περίπτωση βροχής... Θέλω να πω, τα παιδιά που... Πάνε στα υπόστρα γύρω στο γήπεδο. Δεν έχουμε εκεί αποδυτήρια. Έχουμε αγοράσει, έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έξοδο. Στάξεως των 10.000 ευρώ για να πάρουμε προβολής φορητούς, για να μπορούμε να έχουμε και να κάνει πρώτη ομάδα προπόνηση εκεί και να κάνουν οι πιο μεγάλες
ηλικίες, προπόνηση σε μεγάλο γήπεδο, να μην ξέρουμε στο 5x5. Αυτά είναι με έξοδα του συλλόγου, έτσι. Συλλόγου, καθαρά του συλλόγου. Χωρίς κανείς να βοηθήσει, χωρίς κανείς. Κανείς, κανείς μα κανείς. Και γι' αυτό κάνουμε, γι' αυτό και διατηρούμαστε σε καλό επίπεδο σίγουρα στην Ακαδημία μας. Και τώρα ανεβαίνει και το επίπεδο της ομάδας της αντρικής. Γιατί επιλέγουμε και εξοδεύουμε λεφτά σε πόρους που θα μας δώσουν μελλοντικά θετικά πράγματα για το ποδόσφαιρο και όχι περαστησιακά να πληρώσουμε, ας πούμε, κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές για να έχουν κίνητρο να έρθουν στην ομάδα και με αυτόν τον τρόπο να ανέβουμε και μόλις σταματήσουμε να τους πληρώνουμε να φύγουν από την ομάδα και η ομάδα να μείνει χωρίς παίχτης και να πέσει πάλι κατηγορία. Ενώ τώρα νομίζω χτίζουμε από τη βάση. Γιώργο, ποιοι είναι εκτός από σένα οι προπονητές της Ακαδημίας? Εσύ ποιο τμήμα έχεις και ανέφερέ μου και τους υπόλοιπους προπονητές. Έχουμε αρκετούς προπονητές. Έχουμε το Μπάρι, τον Μπάτσιο, τον Ανέστη. Είναι ο κύριος Κώστας που είναι και πατέρας μου. Έχει σταματήσει τώρα την προπόνηση. Είναι μόνο επί των διοικητικών. Έχουμε αρκετά παιδιά. Έχουμε και άλλους, και άλλα αθλήματα έχουμε και όλα στο σύλλογο που κάνουμε προπονήσεις. Να μου το αναφέρεις. Ναι, έχουμε και ταϊκβοντό, έχουμε και εθνική. Ο σύλλογος μας έχει μεγάλο κομμάτι του αθλητισμού στην περιοχή μας. Νομίζω από τα μεγαλύτερα που έχουν σύλλογοι στην Αθήνα. Και νομίζουμε ότι κάνουμε αρκετό καλό στα παιδιά σε μια περιοχή που έχει μόνο πολυκατοικίες, πολύ λίγους αθλητικούς χώρους ή ελεύθερους χώρους για παιχνίδι. Νομίζουμε ότι δίνουμε μια καλή αναψυχή στα παιδιά και εκπαίδευση κιόλας μέσω του αθλητισμού. Παναγιώτη, ταλέντα υπάρχουν στους αμπελόκηπους που αύριο μεθαύριο μπορούν να παίξουν σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Ναι, και εγώ είμαι κοντά στην προσπάθεια αυτή που γίνεται στις ακαδημίες. Υπάρχουν σίγουρα παιδιά, όπως νομίζω σε όλες τις ομάδες, έτσι και σε εμάς υπάρχουν παιδιά που έχουν τα φόντα για να παίξουν όχι μόνο στους αμπελόκηπους και σε πιο καλές, σε πιο μεγάλες κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Έτσι, ευελπιστούμε και εμείς να ανέβει το ιατρική ομάδα μέσα από αυτό και με τις βάσεις αυτές που μπαίνουν από τις ακαδημίες να μπορούμε να στηρίξουμε μια προσπάθεια σε μεγαλύτερη κατηγορία αμιγώς από τις αναπτυξιακές ηλικίες που έχουμε. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι σίγουρα και ήδη φέτος προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τον αριθμό των μικρών στην αντρική ομάδα. Έχει γίνει και εφηβικό τμήμα στην Ακαδημία. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές όλοι άνετα μπορούν να σταθούν σε ένα επίπεδο γάμα ερασιτεχνικής, αλλά μπορούν και να στελεχώσουν την ομάδα σε μεγαλύτερες κατηγορίες μελλοντικά, έτσι, βάθος χρόνου. Η Αθήνα εδώ έχει το καλό ότι έχει μια δεξαμενή ποδοσφαιριστών μεγάλη, που έχει επιλογές τέτοιες για να κάνεις ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Πολλές ομάδες βέβαια δεν επενδύουν σε αυτό το κομμάτι και αναγκάζονται και με άλλους τρόπους, που είπε πριν και ο Γιώργος, να προσεγγίζουν ποδοσφαιριστές από άλλα σωματεία. Οι αμπελόκηποι επενδύουν σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια στην ομάδα αυτό, θα φανεί αυτό. Ωραία. Και coach, η συνεργασία σου με την διοίκηση της ομάδας, όπως προανέφερε η δεύτερη σου θητεία, με τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδριόπουλο. Ναι, είμαστε άψογοι, θεωρώ. Είσαι ικανοποιημένος, ευχαριστημένος. Με το παραπάνω ικανοποιημένος. Λειτουργεί ο σύλλογος, παρόλο που είμαστε ένα σωματείο ερασιτεχνικό, νομίζω ότι προσπαθούμε και σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας στον χώρο αυτό, νομίζω ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε επαγγελματικά. Εγώ είμαι με το παραπάνω ευχαριστημένος, όπως νομίζω και όλοι οι προπονητές, τουλάχιστον στο κομμάτι του ποδοσφαίρου.
Υπάρχει μια στήριξη από όλη τη διοίκηση. Όλη τη διοίκηση. Βασικά είναι ο κύριος Αντιλόπουλος, ο κύριος Τσοκαναρίδης, που είναι κοντά στην ομάδα και στο πρόσωπό μου, και νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις σε άλλα σωματεία, εδώ τουλάχιστον του κέντρου. Από πέρυσι που είμαι στην ομάδα, και πάλι λέω ότι είμαι υπέρ των δέων, ας πούμε, είμαι με το παραπάνω ευχαριστημένος. Γιώργο, είπες ότι παρακολουθείς παιχνίδια μέσω της τηλεόρασης. Εκτός από αμπελόκηπους, ποια άλλη ομάδα έτσι υποστηρίζεις? Παναθηναϊκός είσαι? Τυχαία, λόγω γονιών γινόμαστε η ομάδα που υποστηρίζουμε, πιστεύω, κατά μεγάλο ποσοστό. Ναι, υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αλλά θαυμάζω κυρίως τώρα ευρωπαϊκές ομάδες. Ποιο πρωτάθλημα παρακολουθείς περισσότερο έτσι? Όλα τα παρακολουθώ. Κυρίως παρακολουθώ τις ομάδες, όχι τα πρωταθλήματα. Είσαι Λίβερπουλ, είσαι Μπαρσελόνα? Παρακολουθώ τη Μπαρσελόνα πολύ συχνά, ή τη Ρεάλ, ή τις αγγλικές ομάδες. Φέτος, ποιες παίζουν καλά φέτος. Πάντα πρωταγωνιστή, ας πούμε, η Λίβερπουλ. Τώρα παίζουν και άλλες ομάδες πολύ καλά. Η Σίτι είναι από τις αγαπημένες μου. Άτυχη και αυτή φέτος. Αγαπημένοι σου παίκτες? Σίγουρα είναι ο Μέση. Μπορώ να βάλω άλλον πρώτο. Όχι το Ρονάλντο, το Μέση πρώτο. Σίγουρα είναι οι δύο πρώτοι αυτοί, αλλά... Το μάτς τελευταία το είδες με τη Γιουβέντους? Πώς δεν το είδα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, ούτε ο Μέση τόσο, ούτε η Μπαρτσελόνα. Και φαίνεται αυτό εξάλλου. Και ο Ρονάλντο το θαυμάζω πραγματικά, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι μου αρέσει περισσότερο ο Μέση. Ωραία. Coach, εσύ έτσι τι παρακολουθείς, τι σου αρέσει να παρακολουθείς, ποιον προπονητή, αν έχεις κάποιο πρότυπο προπονητή να τον παρακολουθείς, το σύστημα που εφαρμόζει, τις τακτικές, αν έχεις πάρει από κάποιον? Δυστυχώς εγώ έχω πολύ περιορισμένο χρόνο για να παρακολουθήσω τόσο, ας πούμε, συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Βέβαια, εντάξει, όταν τύχει και δεν έχω κάτι να κάνω, βλέπω μεγάλα κυρίως παιχνίδια ευρωπαϊκά. Μου αρέσει, ας πούμε, να απολαμβάνω να βλέπω. Τώρα, σαν πρότυπο, δεν μπορώ να πω κάποιο προπονητή. Εντάξει, από όλους σίγουρα κάτι έχεις να πάρεις, από αυτούς που βλέπεις. Τώρα, αυτές οι δύο καραντίνες που έγιναν, ήταν ήταν μια ευκαιρία, ας πούμε, για να εκπαιδευτούμε εμείς προπονητές διαδικτυακά. Σίγουρα δεν ήταν μια διαζώσιμη εκπαίδευση, που είναι μια πιο ουσιαστική εκπαίδευση για τους προπονητές, όπως γίνεται στα σχολεία της UEFA που έχω παρακολουθήσει ή στα σεμινάρια τα άλλα. Αλλά δεχτήκαμε έναν όγκο πληροφοριών μέσα από διαδικτυακά σεμινάρια και με τους αμπελόκηπους και με το Σύνδεσμο Προπονητών της Αθήνας και με την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών της Ελλάδος. Έγιναν κάποια σεμινάρια μέσα σε αυτές τις δύο καραντίνες που ο όγκος των πληροφοριών αυτός είναι πάρα πολύ για να τον επεξεργαστείς. Βέβαια, έχουμε τώρα υλικό για να μελετήσουμε. Και σίγουρα μίλησαν σε αυτά τα σεμινάρια, τα διαδικτυακά, προπονητές, επαγγελματίες, Έλληνες και ξένοι, από όπου νομίζω μπορούμε να πάρουμε από όλους κάποια στοιχεία, σύμφωνα με το τομέα της δουλειάς τους, είτε είναι στην ανάλυση του ποδοσφαίρου, είτε είναι στην τακτική, είτε είναι στη φυσική κατάσταση, είτε είναι στη τεχνική. Σίγουρα όλοι έχουν κάτι να δώσουν. Και ήταν ένα, ας πούμε, από τα καλά που έγινε μέσα στην καραντίνα, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί ενδεχομένως και μελλοντικά, γιατί η εκπαίδευση αυτή διαδικτυακή μπορεί να μην προσφέρει, λέω ξανά, αυτό που γίνεται το διαζώσεις, αλλά οι πληροφορίες που δέχεσαι είναι πολύ περισσότερες και μπορείς να, όταν έχεις χρόνο το καλοκαίρι, ας πούμε, ή σε περίοδους εκτός δουλειάς ποδοσφαίρου, να αναλύσεις
τις παρουσιάσεις αυτές και να κερδίσεις πάρα πολλά. Το επίπεδο των προπονητών στην ΓΑΜΑ ΕΠΣΑ, πώς το κρίνεις εσύ? Κοιτάξτε, όπως και στους ποδοσφαιριστές, εγώ είμαι της άποψης ότι ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε μια κατηγορία Α, Β, Γ ή και Γ εθνική για διάφορους λόγους. Δεν σημαίνει, είπε πριν ο Γιώργος για τον Βουλή, τον Γιώργο που είχαμε, ο οποίος προέρχεται από επαγγελματικές κατηγορίες. Έτσι, ήταν στην Καλονή, όταν η Καλονή έπαιζε επαγγελματικά Α εθνική, στις υποδομές βέβαια, έτσι, στην ΚΑΠΑ 19. Αλλά ο ποδοσφαιριστής, ο ερασιτέχνης, μπορεί να βρεθεί, όπως και ο προπονητής, σε μια κατηγορία όπου αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Είτε για λόγους δουλειάς, για λόγους χρόνου. Δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής που είναι στο γάμα τοπικό δεν είναι ικανός έτσι ώστε να είναι στο β' ή στο α' τοπικό. Νομίζω ότι έχει μπει σε μια σειρά τώρα τα τελευταία χρόνια με τα σεμινάρια, τις εκπαιδεύσεις, τα σχολεία της ΕΠΟ, από τη διεύθυνση της εκπαίδευσης της ΕΠΟ που φέρνουν τα σχολεία της UEFA και οι προπονητές, οι περισσότεροι, μπαίνουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης για να περάσουν. Δηλαδή βλέπω τα τελευταία χρόνια, ακόμα και εγώ που προέρχομαι από την επαρχία και ήμουν προπονητής μέχρι και γάμα εθνικής, δεν υπήρχε τόσο πολύ αυτό στην επαρχία. Τώρα σιγά σιγά βλέπω ότι αρχής γενομένης από την Αθήνα που υπάρχει μάζα προπονητών θα πηγαίνει και προς την επαρχία, αρχίζουμε οι προπονητές και χρησιμοποιούμε ίδιο λεξιλόγιο. Βλέπω ένα καλύτερο επίπεδο συμπεριφοράς των προπονητών προς τους ποδοσφαιριστές τους πρωτίστως και κατά δεύτερον προς τους αντιπάλους προπονητές, ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές. Και νομίζω ότι με τη μόρφωση και με το ήθος που απολαμβάνουμε λόγω της εκπαίδευσης, ότι θα ανέβει το επίπεδο. Ο προπονητής που είναι στο ΓΑΜΑ ερασιτεχνικό αυτή τη στιγμή, έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλούς πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Κότς, πες μας και δύο λόγια πριν τους αμπελόκηπους, πού αλλού έχεις εργαστεί? Εγώ είμαι από καταγωγή μου, είναι, εκεί μεγάλωσα στην Κομωτινή, εκεί έπαιξα ποδόσφαιρο. Σε ποια ομάδα αγωνίστηκες? Τα περισσότερα χρόνια ήμουν στο Κόσμιο, πάω Κοσμίου, ο οποίος μια ομάδα του χωριού μου που αγωνιζόταν Δέλτα Εθνική για τα περισσότερα χρόνια και Γάμα Εθνική. Και εκεί διετέλεσα και προπονητής Γάμα Εθνικής, βοηθός προπονητή, αν και έκασα και δύο αγωνιστικές στις τελευταίες στο πάντο. Και στο αλφα τοπικό πάλι της Ροδόπης, από όπου προέρχομαι, στην ομάδα του Ορφέα Ξυλαγανής τελευταία, του Ορφέα Στρίμης, του ΠΑΟ Κοσμίου, Ορφέα Κομωτινής, ΑΕ Κομωτινής, πολλές ομάδες. Συγκρίνοντας, coach, τα πρωταθλήματα των δύο ενώσεων, της Ένωσης της Αθήνας με την Ένωση της Ροδόπης, ποιες είναι οι διαφορές των δύο πρωταθλημάτων, coach? Κοιτάξτε, οι συνθήκες δουλειάς, οι συνθήκες εργασίας στην επαρχία μπορώ να πω και να διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ καλύτερες. Αλλά δεν υπάρχει ο αριθμός, ο όγκος των ποδοσφαιριστών, αν θέλετε, έτσι ώστε να υπάρχει μια επιλογή για να γίνουν ομάδες ανταγωνιστικές. Ο ανταγωνισμός, ο μειωμένος ανταγωνισμός, είναι αυτό που μειώνει και την ποιότητα. Δηλαδή στην Αθήνα υπάρχει, όπως είπα και πριν, μεγάλη δεξαμενή ποδοσφαιριστών για να επιλέξεις. Οπότε, ακόμα και ένας ερασιτέχνης ο οποίος δεν έχει κάποια αμοιβή οικονομική από το ποδόσφαιρο, εάν θέλει να κάνει αυτό που αγαπάει και να το κάνει σωστά, πρέπει να βελτιωθεί για να παίξει. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές στην Αθήνα, ακόμα και στο γάμα τοπικό, πρέπει να ζητάνε την βελτίωση στην ποιότητά τους για να μπορέσουν να σταθούν στο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι που ανεβάζει και την ποιότητα γενικότερα του πρωταθλήματος. Στην επαρχία οι ομάδες είναι δομημένες διαφορετικά. Και σίγουρα εκεί δεν υπάρχει το γηπεδικό πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα. Σε καμία περίπτωση. Αυτό σας είπα πριν. Οι συνθήκες εργασίας στην επαρχία είναι διαφορετικές. Κάθε ομάδα έχει το δικό της γήπεδο. Συνήθως είναι και φυσικό χορτάρι. Οι ομάδες στηρίζονται σε έναν κορμό σταθερό από τα χωριά, ας πούμε, ή από τις πόλεις που έχουν και
στο δικό μας τουλάχιστον το πρωτάθλημα στην Κομωτινή στηριζόταν πάρα πολύ ομάδες στο Πανεπιστήμιο, ερχόταν πάρα πολλά παιδιά φοιτητές από Αθήνα, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στηριζόταν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να αυξήσει την ποιότητά του. Ωραία. Κλείνοντας, τι μπορεί να υποσχεθεί ο αρχηγός των Αμπελοκήπων, ο Γιώργος Ανδριόπουλος, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Οι Αμπελόκηποι θα τα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το στόχο της ανόδου στη Β' Αθήνας. Ναι, τι μπορεί να υποσχεθεί ο αρχηγός της ομάδας. Έχω φέτος αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαι αρκετά αισιόδοξος όντως, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλει πολύ προσπάθεια, δεν έχουμε πετύχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Θέλει μέχρι την τελευταία αγωνιστική να είμαστε συγκεντρωμένοι, να εξασφαλίσουμε την άνοδο. Πιστεύεις ότι φέτος θα είναι η χρονιά σας? Το πιστεύω, ναι, και έτσι πρέπει να πιστεύουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι δικοί μας και άλλων ομάδων για να βλέπουν το ποδόσφαιρο και να έχουν κάποιο στόχο μέσα στη χρονιά. Για να γίνονται για αυτοί πιο ανταγωνιστικοί. Και φέτος, ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ καλές συνθήκες για να τα καταφέρουν. Και εσύ, coach, κλείνοντας, τι μπορείς να υποσχεθείς, τι μπορεί να ο προπονητής των Αμπελοκήπων, ο Παναγιώτης Τσορπατζόγλου, φυσικά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αν οι Αμπελόκηποι μπορούν να τα καταφέρουν τη φετινή σεζόν και να πάρουν το ειστήριο της ανόδου στη Β' Αθήνας. Οι υποσχέσεις είναι στα λόγια. Έτσι, δεν μπορούμε τώρα να υποσχεθούμε ή να δεσμευτούμε με κάτι. Εγώ μπορώ να υποσχεθώ μόνο τη δουλειά, την προσπάθεια. Σίγουρα μπορούμε να. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να βγει η εικόνα προς τον αγώνα, μόνο αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε και θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων. Νομίζω ότι όσο κατεβαίνεις στις κατηγορίες, είναι ακόμα πιο δύσκολο για να θεωρήσεις κάποιους φαβορί σε έναν όμιλο. Γιατί τα budget των ομάδων διαφέρουν στο ελάχιστο. Για να πει μια ομάδα, ας πούμε, ότι θα πρωταγωνιστήσει ή ότι έχει κάνει μια επένδυση σε ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και το μόνο που υποσχόμαστε εμείς είναι το maximum της προσπάθειας. Το 100% της δουλειάς, το 100% της προσπάθειας μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Σοβαρότητα και συνέπεια. Υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα, coach, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Αγωνιστικά προβλήματα, εντάξει. Σε σχέση με τραυματισμούς, νομίζω ότι από πέρυσι δεν αντιμετωπίζουμε πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Είχαμε φέτος ελάχιστους, έναν ή δύο νομίζω, και είχαμε κάποιους τραυματισμούς από χτυπήματα. Πάλι έναν ή δύο. Οπότε νομίζω ότι αυτή η διακοπή τώρα θα επανέλθουν όλοι και θα είναι όλοι υγιείς με την επανέναρξη. Αν έρθουμε και στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης και σαν ομάδα γενικότερα και να λειτουργήσουμε κανονικά στο επιθυμητό επίπεδο που ήμασταν πιο πριν, νομίζω ότι θα είμαστε μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα για τον ομίλο. Ωραία. Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε? Να πούμε, εγώ θέλω να πω. Βεβαίως. Έτσι, εν όψη και των εορτών, να πούμε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να έχουμε όλη υπομονή, υγεία, και η νέα χρονιά να μας βρει, ας πούμε, σε ένα ρυθμό κανονικότητας όπως πριν από όλο αυτό, πριν από τον ιό, και να λειτουργήσουμε κανονικά. Γιώργο, εσύ? Και εγώ αυτό έχω να ευχηθώ, να έρθουν όλα πάλι στο φυσιολογικό τους, να έχουμε καλές γιορτές, να είμαστε με τις οικογένειές μας. Και... Ωραία. Και εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο, καλές γιορτές. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αυτό που όλοι αγαπάμε έτσι και υπηρετούμε, και οι Αμπελόκηποι να τα καταφέρουν τη φετινή σεζόν και να κερδίσουν την άνοδο στην Β' Αθήνας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.